Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, εξελίξεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, θετικές πάντα, μεγάλη επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Γενικής Αεροπορίας Aero 2022 στη Γερμανία, ελληνική εταιρεία ε, σχεδίασης και κατασκευής κινητήρων, αεροπορικών κινητήρων Heron Engines. Κάθε δύο χρόνια η έκθεση πολλές εταιρείε για το χώρο της γενικής αεροπορίας ήταν η κατάλληλη περίσταση για την Heron Engine να δείξει τον κινητήρα Turbo Prop GVA 130. Έχει ξεκινήσει με κεφάλαια της εταιρείας η ανάπτυξη του κινητήρα πριν από χρόνια Πέρυσι οι μηχανικοί και οι πιλότοι της Heron Engines έχουν ξεκινήσει δοκιμές, πτυτικές δοκιμές του κινητήρα σε δύο ελαφρά αεροσκάφη γενικής αεροπορίας. Αυτή είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία που επελάβει στην κυριολεξία τα τελευταία χρόνια. Εκατοντάδες ώρες πτήσεων, κανένα πρόβλημα, υψηλό επίπεδο εμπειρίας και κατάρτισης των στελεχών, μηχανικών και πιλότων της εταιρεία με μικρά σχετικά κεφάλαια έχουν πετύχει σημαντική ε, κατασκευή και η οποία μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές GVA 130 σύγχρονος turbo prop κινητήρας βάρους 40 κιλών 130 ύπων ισχύς που μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω μπορεί να πετά, μπορεί να επιχειρεί σε ύψος 28.000 ποδών με κατανάλωση περίπου 40 λίτρων καυσίμου την ώρα άνευ ουδενός περιορισμού GVA 130 πολλαπλών καυσίμων μπορεί να χρησιμοποιησει z J1 bio, diesel, diesel και κυροζίνη. μπορεί ε, είναι σημαντικό ότι ο κινητήρας χρειάζεται συντήρηση κάθε 3000 ώρες περίπου φυσικά μπορεί να, να εξοπλίσει γενικής αεροπορίας ε, ε, αεροσκάφη, μικρά ελικόπτερα και άλλα αεροχήματα είναι μικρού σχετικά κόστο, είναι προσιτή η τιμή του και όπως φάνηκε στην Γερμανία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών Game Changer κινητήρας, κατηγορίες αεροσκαφών, Ultra Light και Experimental. Η Heron Engines, η οποία έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας αρκετές εικόνες, δείχνει να έχουν επισκεφθεί πάρα πολύ και να έχουν δει τον κινητήρα για UAV. Σημαντικό, η Ελλάδα δεν ξεχνάμε, αναπτύσσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη με σειρά οπλισμένων και αόπλων. Οπλισμένο UCAV Σάρισα, άοπλα αρχίτας, RX3, RX4, λότου και άλλα, ενώ υπάρχουν πάντα και επιχειρούν τα πήγα στου δύο μπλοκ. 1 μια ελληνική πρωτοποριακή κατασκευή. Λοιπόν, έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αεροσκάφη, ελικόπτερα και UAV, μη επανδρομένα. Η εταιρεία έχει δώσει τη δημοσιότητα συνεργασία με έναν από του μεγαλύτερου κατασκευαστέ ελαφρών αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την BRM Aero Bristol, η οποία έχει αντιπροσώπους σε όλη την Ευρώπη αλλά και πέραν του Ατλαντικού. Η εταιρεία Douce Helices DUC η οποία φτιάχνει τις προπέλες για τους κινητήρες της Heron Engines RBP που μπορεί να προμηθεύσει την εταιρεία με το καύσιμο φυσικά RBP Sustainable Fuel Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία υπάρχει βρετανικό ενδιαφέρον για τον κινητήρα, για την αγορά του κινητήρα αλλά και από την αμερικανική υπερδύναμη τη Γαλλία και την Τσεχία, στενή σύμμαχη της Ελλάδος, Γαλλία, Αμερική, δεν το ξεχνάμε. Υπάρχει και ενδιαφέρον για ε, παραγγελίες μονομενες και για την κατασκευή τριών τεσσάρων κινητήρων από πελάτες ξεχωριστούς, μικρές αεροπορικές εταιρείες προφανώς και ιδιώτες. Εταιρείε από το Λονδίνο αλλά και την Ιερουσαλήμ έχουν εντάξει την Heron Engine σε ερευνητικά προγράμματα για να χρησιμοποιήσουν τον κινητήρα σε γεννήτριε, UAV, αερο, αεροσκάφη, ελικόπτερα κτλ. Η Heron Engine θα συμμετάσχει και σε ερευνητικά προγράμματα για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο κινητήρα GVA 130 θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μεγάλου μη επανδρομένου αεροσκάφου. Μεγάλε εξελίξει, πολύ πολύ σημαντικέ. Τα παρακολουθούμε και σα ενημερώνουμε ανα πάσα στιγμή. Αυτά για την εταιρεία μας, την ελληνική, την Heron Engines, ελληνικών συμφερόντων με πληροφορίες από το αγαπητό και έγκυρο πάντα defensepavlapoint.gr Να είστε όλοι καλά, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο αγαπημένο σας μέσο που σας ενημερώνει αμερόληπτα, πάντα χωρίς συμφέροντα για Ελλάδα, Κύπρο, απανταχού ελληνισμό και φυσικά τις αγαπητές σε όλους μας ενοπλές μας δυνάμεις. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους σας.